Καλησπέρα φίλε μου. Θα κάνουμε ένα unboxing από κάποια πραγματάκια που ήρθαν από Ιαπωνία. Να περάσουμε γρήγορα. Λοιπόν, παραμάνες από την Evergreen EG White Snap. Πάρα πολύ φθηνές στην Ιαπωνία. Ποιοτικές παραμάνες της Evergreen. Για LRF. Αυτές είναι μέγεθος 0,0, υπάρχει και μέγεθος 3,0. Αν μπορέσουμε να το ανοίξουμε αυτό το πραγματάκι εδώ, από εδώ. Λοιπόν, έχει 20 μέσα. Ας βγάλουμε λίγο να δούμε από κοντά. Είναι αρκετά μικρές. Βλέπετε εδώ. Λοιπόν, πάρα πολύ καλές, ωραίο άνοιγμα, ωραίο κράτημα, δεν ανοίγουν, μια χαρά. Λοιπόν, ωραία, εδώ παραμάνες πάλι από την Evergreen, δεν θα τις ανοίξω. Νούμερο 2 είναι για heavy spinning, 18 μέσα και αυτές 20 λίμπρες αντοχή, λέει εδώ. Πολύ καλής ποιότητας. Τώρα, εδώ έχω μία χειροποίητη απόχη fly για πέστροφες. Λοιπόν, η Ιαπωνική από την Yumu Japan και είναι χειροποίητη. Πραγματικά πολύ καλή τιμή στην Ιαπωνία, παρόλο ότι είναι ξύλινη και χειροποίητη. Νομίζω γύρω στα 40 ευρώ. Ιδανική για πέστροφες, έρχεται και με μαγνήτη που προσαρμόζεται στο γυλαίκο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο γυλαίκο. Λοιπόν, εδώ έχω το γυλαίκο της Outdoor από την Ιαπωνία, ένα γυλαίκο για ψάρεμα πέστροφας. Το μέγεθος είναι 3 extra large, για μένα δηλαδή, με αρκετές τσέπες βοηθάει στο ψάρεμα. Εδώ για την απόχη βλέπετε εξαιρετικό υλικό, είναι και UV νομίζω, anti-UV, πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, και αυτό πολύ καλή στην Ιαπωνία, γύρω στα 20 ευρώ. Τώρα, εδώ έχω πεταλούδες για ψάρεμα πέστροφας ιαπωνέζικες και θα ξεκινήσω με την πεταλούδα της Smith LTD. Διάλεξα κάποια χρώματα τα οποία δεν υπάρχουν εδώ στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πεταλούδα στα 4,5 γραμμάρια. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο κορμός εδώ στην πεταλούδα έχει διάφορους σχηματισμούς σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές, οι οποίες δεν το έχουν αυτό, προσαρμόζοντας το σε κάποιο έντομο προφανώς. Smoked nickel εδώ με 4 κόκκινες βούλες. Λοιπόν, ενώ εδώ πάμε στην Duo τώρα, νέα κυκλοφορία, πεταλούδες για ψάρεμα πέστροφας στα 5 γραμμάρια, spearhead ryuki. Λοιπόν, spearhead ryuki λοιπόν, με το χαρακτηριστικό ριούκι εδώ στον κορμό της πεταλούδας και αυτός ο χρωματισμός είναι γιαμάμε, δηλαδή ιαπωνέζικη πέστροφα, και βλέπετε εδώ τον καθρέφτη στο φτερό για αντανακλάσεις, ενώ εντύπωση προκαλεί εδώ που μπορούμε να αλλάξουμε και τη σαλαγιά, να βάλουμε κάποια εγκύστρι, το οποίο δεν το συναντάμε αυτό εύκολα σε ευρωπαϊκές ή αυστραλέζικες, αμερικάνικες πεταλούδες. Λοιπόν, άλλος ένας σχηματισμός, pink γιαμάμε, ροζ
χρωματισμός και αυτό στα 5 γραμμάρια, προφορεί και στα 3 γραμμάρια, τώρα 5 γραμμάρια. Λοιπόν, καθρέφτης εδώ νίκελ με μαύρες βούλες, πεταλούδα αυτή, και εδώ βλέπετε τον κορμό, το ψαράκι το οποίο περιστρέφεται, μια μπιλίτσα εδώ πέρα βλέπετε και η σαλαγιά. Λοιπόν, ντάιβα τώρα, silver creek spinner, μια πεταλούδα η οποία είναι πρωτότυπη, και είναι πρωτότυπη γιατί έχει τα χρώματα μιας πηγολαμπίδας, μαύρο το φτερό εδώ και βλέπετε εδώ φωσφορούχο μαύρος ο κορμός, παρομοιάζει προφανώς μια πηγολαμπίδα από την ντάιβα στα 4 γραμμάρια. Ενώ άλλη μία από την ντάιβα, white peach ο χρωματισμός αυτός, μου έκανε εντύπωση το άσπρο ροζ, χρώματα τα οποία προτιμούν οι πέστροφες, και το νίκελ φτερό εδώ, λεπίδα για ψάρεμα της πέστροφας στα 4 γραμμάρια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε πεταλούδες από τη River Old, μια Ιαπωνέζικη επίσης εταιρεία. Αυτή η River Old, για να το ανοίξουμε από εδώ, πολύ ποιοτική εταιρεία. Δεν μπόρεσα να βρω αρκετά κομμάτια. Εδώ βλέπετε επίσης τον κορμό ασημί με κόκκινο και μαύρο, και το αγκίστρι το οποίο αλλάζει, όπως βλέπετε μπορούμε να βάλουμε σαλαγιά, αλλά το αγκίστρι αυτό είναι για πέστροφες, είναι, έχει ειδική κούρμπα εδώ, και όπως βλέπετε το φτεράκι εδώ, το η λεπίδα ασημί, ροζ και μπλε. Λοιπόν, επίσης Ιαπωνέζικη εταιρεία με πεταλούδες για πέστροφες, η Field Hunter. Αυτές οι πεταλούδες είναι 7 γραμμάρια, είναι για ροή, όταν έχει ροή το ποτάμι. Λοιπόν, υπάρχουν και στα 5 γραμμάρια, δεν μπόρεσα να βρω. Ενδιαφέρον σχέδιο, βλέπετε η λεπίδα είναι πολύ λεπτή, ενδιαφέρον χρωματισμός, χρυσό, κόκκινο, μαύρο, και το σώμα εδώ πέρα χρυσό μαύρο της πεταλούδας, και το κλασικό αγκίστρι το οποίο επίσης αλλάζει. Στις περισσότερες πεταλούδες ιαπωνέζικες αλλάζει είτε η σαλαγιά είτε το αγκίστρι, πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, να δούμε και πάλι από τη Field Hunter, άλλο ένα χρωματισμό στα 7 γραμμάρια. Εδώ, αυτή εδώ με το μπλε κορμί και ροζ ασημί μπλε. Ξέρω αν φαίνεται, πολύ όμορφη και αυτή, στα 7 γραμμάρια για δυνατή ροή στο ποτάμι. Αυτά με τις πεταλούδες, εδώ μία θυπούλα της Duo, γιατί από τα πολλά τεχνητούλια γεμίσαμε, μία κασιστινούλα Duo, και οι πεταλούδες πολύ φθηνές, γύρω στα 2-2,5 ευρώ στην Ιαπωνία. Δύσκολα βρίσκεται ακριβές πεταλούδες στην Ιαπωνία, και είναι και made in Japan οι συγκεκριμένες. Λοιπόν, ειδικά River Old και Field Hunter Duo, μια ωραία θήκη για τεχνητούλια LRF. Ενώ εδώ μια έξτρα πομπίνα από τη Shimano για τον SE 2000 SHD,
Λοιπόν, ο... συγγνώμη, χαρισμός εδώ έχω περάσει νήμα, σε αυτή την μπομπίνα θα περάσω πετονιά. Λοιπόν, για ψάρευα στο ποτάμι. Βέβαια, στο ποτάμι χρησιμοποιώ και τον Daiwa Laguna με πετονιά και αυτός ο ροσπιαρισμός με βολέψει πολύ. Αλλά επειδή τον Shimano, τον Soar BB, το χρησιμοποιώ και στο LRF, έχω περάσει νηματάκι και θα βάλουμε και πετονιά για το ποτάμι, συμφέρει καλύτερα. Λοιπόν, ενώ εδώ, το Hedgehog Studio, ήρθαν κάποια ρουλεμάν, τα οποία είναι ρουλεμάν για το roller του 2000, έτσι και ταυτόχρονα τα ίδια ρουλεμάν κάνουν και για τον Shimano Biomaster, τον οποίο τον χρησιμοποιώ για spinning, το 4000XG. SHG Premium, πάρα πολύ καλή ποιότητα, τα ρουλεμάν στο Hedgehog Studio, ό,τι πουλάει είναι αντοχής, δεν χαλάνε και σχετικά φθηνά. Λοιπόν, από την Ιαπωνία. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Σύντομα θα επανέλθω με νέο βίντεο. Γεια σας!